Γεια σας φίλε και φίλοι του TITMIGR, Βαγγέλης Βλασόπουλος εδώ, ο δικός σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα και βεβαίως μαζί με τον Παναγιώτη Βλασόπουλο είμαστε δικοί σας άνθρωποι στη φωτογραφία. Σήμερα έχουμε το τρίτο επεισόδιο του κύκλου «Γιατί το Ro θα πρέπει να είναι η μοναδική επιλογή. Φυσικά για όλους τους καινούργους εκεί έξω οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Ro, το ρο λοιπόν αρχείο το οποίο βεβαίως έρχεται σε διαφορετικά ονόματα. Ανάλογα με τη μηχανή που έχετε, είναι πρακτικά το ψηφιακό αρνητικό, το οποίο βεβαίως έρχεται ασυμπίεστο μέσα από τον αισθητήρα μα και βεβαίω ανεπεξέργαστο από τη μηχανή. Φυσικά ο λόγο που έχουμε RAW αρχεία και δεν έχουμε JPEG είναι γιατί με χρήση των ροαρχείων μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε την λήψη που έχουμε κάνει και φυσικά να την ανεβάσουμε ποιοτικά και βέβαια σίγουρα να μεταβάλουμε διάφορα στοιχεία τη όπω είναι λοιπόν τα στοιχεία τη έκθεση για να μπορέσουμε να σώσουμε. Πολύ βαριές καταστάσεις. Μία λοιπόν βαριά κατάσταση είναι αυτή που βλέπουμε μπροστά μας τώρα. Έχω λοιπόν μία λήψη την οποία την έκανα μέρα μεσημέρι, αλλά είχα βάλει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες πρακτικά μου έκαναν την φωτογραφική μου, μάλλον μου έκαναν την λήψη μου, τη φωτογραφία μου σαν νυχτερινή. Αυτό βεβαίως σημαίνει πάρα πολλές φορές, έχετε, έχετε έχει σίγουρα σε πολλούς από εσάς να φωτογραφίζετε για παράδειγμα τον ήλιο και για κάποιο λόγο μετά να γυρίσετε και να φωτογραφίσετε για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγκάκι ή έναν άνθρωπο και να βγει νύχτα, να βγει λοιπόν πάρα πολύ σκοτεινός, βεβαίως όταν φωτογραφίζουμε με manual συμβαίνουν αυτά, και αυτό βεβαίω έχει, σαν, έχει βεβαίως ο λόγο για τον οποίο έχει συμβεί αυτό. Είναι γιατί α, η λήψη που έχουμε κάνει, οι ρυθμίσει λοιπόν τη λήψη όταν φωτογραφίζουμε τον ήλιο και όταν φωτογραφίζουμε πορτρέτα είναι πολύ διαφορετικέ. Οπότε έχοντα μια ρύθμιση η οποία είναι σωστή για να φωτογραφίζουμε τον ήλιο, όταν γυρίσουμε και φωτογραφίσουμε ένα πορτρέτο, πρακτικά θα είναι εντελώ ακατάλληλη. Έτσι λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε με τι ρυθμίσει, θα ασχοληθούμε με την δύναμη του ρο αρχείου και θα σα δείξω πόσο εύκολα το ρο αρχείο μπορεί να σώσει Τέτοιου είδου φωτογραφίε σε σύγκριση με το JPEG, το οποίο βεβαίω προσπαθεί να τα κάνει καλύτερα με τα προγράμματα τα οποία σίγουρα γίνονται ολοένα και καλύτερα κάθε φορά, μπορεί να προσπαθήσει και να πετύχει, θα λέγαμε, ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το αποτέλεσμα που είχαμε σαν αποθήκευση μέσα από τη μηχανή, αλλά σίγουρα. Το ρο αρχείο, το NEF δηλαδή για τις Nikon μηχανές, είναι πρακτικά ανίκητο σε σύγκριση με τα JPEG. Πάμε λοιπόν να δούμε την κόντρα μεταξύ τους σε σκοτεινό αυτή τη φορά θέμα. Έχουμε δει δύο ίδια επεισόδια. Το δεύτερο επεισόδιο είχε να κάνει με καμένες φωτογραφίες προς τα πάνω, δηλαδή με πολύ φωτεινές δηλαδή, φωτογραφίες. Το σημερινό μάθημα είναι το άκρο αντίθετο, δηλαδή ένα μάθημα το οποίο θα μα δείξει τη δύναμη του ρο στα σκοτεινά στοιχεία και πώ λοιπόν μπορεί να επαναφέρει πληροφορίε όταν έχουμε πάρει μαύρε φωτογραφίε. Έχουμε λοιπόν την πρώτη την JPEG φωτογραφία, η οποία πρακτικά είναι μέρα μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, και μπορούμε να παρατηρήσουμε μόνο το αυτοκίνητο. Βλέπετε, παρατηρούμε λοιπόν μόνο κάποια φανάρια ενό αυτοκίνητου και λίγο θα λέγαμε κάποιε λεπτομέρειε εδώ ακριβώ. Φυσικά. Ηταν ε, ε, πολύ πιο φωτεινή η φωτογραφία μου. Γενικότερα το σκηνικό θα έπρεπε να είναι πολύ πιο φωτεινή λοιπόν η φωτογραφία. Αλλά τα κανασαλάτα σαλάτα. Δεν θα σα κριτικάρω γιατί κάνατε το λάθο και φωτογραφήσατε μαύρη τη φωτογραφία ενώ θα έπρεπε να έχετε κάνει άλλη μέτρηση. Αυτό επαναλαμβάνω συμβαίνει και θα συμβαίνει διαρκώ. Στο μυαλό μα θα πρέπει όμω να είναι ε, ε, η σκέψη η εξή. Ότι τα πάντα μέσα στο ρο μπορούν να διορθωθούν και να γίνουν σίγουρα καλύτερα βεβαίω σε σύγκριση με τα JPEG. Πηγαίνουμε λοιπόν να ανοίξουμε το JPEG πρώτα. Έχω ανοίξει ήδη το φωτο σε αυτό το το logo. Ρίχνω λοιπόν το JPEG μέσα στο Photoshop. Και βεβαίω βλέπετε πω ανοίγει. Πρώτη μου κίνηση, βεβαίω αν έχετε τι εκδόσει Creative Cloud και Creative Cloud 2014, είναι να πάμε στο filter, να επιλέξουμε από εδώ το camera raw filter για να μπορέσουμε να επέμβουμε στη φωτογραφία μα, σαν να ήταν νερό. Έτσι λοιπόν έχουμε μπει στο περιβάλλον το οποίο ε, πρακτικά είναι σκοτεινό θάλαμο του Photoshop. Ε, βεβαίω μέσα από εδώ μπορούμε να επέμβουμε στα RAW, μας, στα raw αρχεία μα, και βεβαίω πλέον μπορούμε να βάλουμε πανεύκολα και σαν φίλτρο πάνω σε JPEG αρχεία, ακόμα και σε Photoshop αρχεία, έτσι, μόνο. Σε JPEG πηγαίνουμε και βεβαίω, όταν έχουμε μια σκοτεινή φωτογραφία, τα πάντα, η πληροφορία λοιπόν είναι προ τα αριστερά, δηλαδή προ τα μαύρα. Γενικότερα, ο άξονα αυτό ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι το 255. Εδώ πέρα λοιπόν, ουσιαστικά στο 0 έχουμε τα μαύρα. Στη συνέχεια έχουμε τα shadows, μετά έχουμε τα exposure, γενικότερα τα μεσαία θα λέγαμε και μετά βέβαια έχουμε τα highlights και whites. Όταν λοιπόν τα πράγματα είναι στο, στα shadows και στα blacks, έτσι, ουσιαστικά έχουμε πολύ σκοτεινές φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τώρα πώς θα τις ανεβάσουμε. Πηγαίνουμε λοιπόν στο exposure, γενικότερα η έκθεση μέσα εδώ, πρακτικά αυτό που κάνει είναι να μου φωτίζει πράγματα. Βεβαίω δουλεύουμε σε JPEG τώρα όπως το βλέπετε. Και φυσικά θα πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο άσχημα για εμά. Ξεκινάμε λοιπόν από JPEG. Για όσοι εκεί έξω πιστεύουν ότι το JPEG είναι το καλύτερο και το αρρώ αρχή απλά μα γεμίζουν το σκληρό δίσκο. Πηγαίνουμε στο exposure, ανεβάζω την έκθεση. Για παράδειγμα, ένα stop. Βλέπετε, ήδη αρχίζει και ξημερώνει λίγο. Πηγαίνουμε λοιπόν στα δύο. Βλέπετε σιγά σιγά πώ παίρνουμε το φω. Φυσικά, όσο μπορεί να μα φέρει φω μέσα το JPEG, το παλεύει. Και θα φτάσουμε περίπου στα 5 πρακτικά στο δηλαδή έχουμε βάλει 5 φορές περισσότερο φως στη φωτογραφία μας και πήραμε θα λέγαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι σχετικά ικανοποιητικό. Λοιπόν δεν είναι έτσι όπως ήταν πριν από λίγο, βλέπετε, είναι λοιπόν έτσι. Οπότε στο full δεν μπορώ να πάω άλλο μέσα από το slider, έτσι. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βρήκα ένα ταβάνι θα λέγαμε στο JPEG. Βεβαίω υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε σε λίγο. Πηγαίνω στη συνέχεια να ανεβάσω το contrast. Να μπορέσω λοιπόν να κάνω τα πράγματα λίγο πιο έτσι έντονα. Ω προ την αντίθεση, νομίζω ότι είναι 5 είναι μια χαρά. Τα highlights φυσικά θα επέμβουνε στα υψηλή φωτεινότητα pixel. Νομίζω στο συν 30 είναι μια χαρά. Οι σκιούλε μα θα γίνουν λίγο πιο κοντράστι ή λίγο πιο φωτεινέ όπω θέλετε. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να πάνε λίγο πιο κοντράστι να κάνουμε μια μεγαλύτερη αντίθεση. Μείον 5. Τα whites νομίζω στο συν 10. Και βλέπετε λοιπόν πώ σώσαμε τη μέρα μα. Έτσι και βέβαια στα blacks θα μπορέσουν να ανεβάσουν ακόμη, την, ακόμη περισσότερο τη φωτογραφία μου. Τέλεια. Έχουμε λοιπόν τώρα φτιάξει θα λέγαμε την φωτογραφία μας, το JPEG μας σίγουρα σε σχέση με το αρχικό αποτέλεσμα είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά βεβαίω το αποτέλεσμα που έχουμε ουσιαστικά είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας αφήνει ικανοποιημένο. Θα πάω να κάνω ένα zoom για να δούμε ακριβώς τι εννοώ. Κάνω ένα zoom Καταρχά, τα δύο αυτά φωτεινά στοιχεία που παίρνουμε δίπλα ακριβώ από τα φανάρια δεν έχουν να κάνουν με το πρόβλημα του φακού. Δεν έχει λοιπόν πρόβλημα φακό. Απλά φωτογράφησα μέσα από το παράθυρο, με το παράθυρο λοιπόν κλειστό. Γιατί αν το άνοιγα θα έμπαιναν τα μείον 10 μέσα στο σπίτι και φυσικά θα μου ερχόταν μία τουλάχιστον παντόχλα στο κεφάλι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να φωτογραφήσω απ' έξω. Το συγκεκριμένο λοιπόν αποτελεί την αντανάκλαση που κάνει το διπλό τζάμι για να μπορέσω να φωτογραφίσω. Το έχω φυσικά κλειστό. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει φοβερό θόρυβο. Έτσι. Υπάρχει θόρυβο και όχι μόνο θόρυβο, γιατί βεβαίω το ISO ήταν παραπάνω από το ISO 100 που συνηθίζω να φωτογραφίζω την ημέρα. Ήταν λοιπόν στο ISO 400. Οπότε το 400 από μόνο του ανεβάζει λίγο θόρυβο ακόμα και στι high-end μηχανέ, αλλά όχι βεβαίω τόσο πολύ πράγμα. Αν ήταν η φωτογραφία μου σωστά Τραβηγμένοι με τη φωτομέτρηση όπω τα έπρεπε να είναι, δεν θα υπήρχε πρακτικά κανένα θόρυβο. Βεβαίω, όμω, όταν ανεβάζουμε 5 τόποι φωτεινότητα, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα σκουπιδάκια. Και φυσικά στα JPEG, όχι μόνο έχουμε κόκο, όχι μόνο λοιπόν έχουμε θόρυβο, αλλά έχουμε και βασικά καταστροφή των χρωμάτων. Βλέπετε λοιπόν, πω τα χρώματα μου αρχίζουν και γίνονται πάνω στο μπλε αυτοκίνητο. Γίνανε τρικουάζ, γίνανε μοβ, φούξια. Τα πάντα λοιπόν, βλέπετε πολύ χάλι. Οπότε μπορεί, μπορεί ναι μεν να σώσαμε πρακτικά μία μαύρη φωτογραφία και να την κάναμε πιο φωτεινή, ωστόσο τα πράγματα είναι καταδικαστικά από πλευρά ποιότητα. Βλέπετε λοιπόν ο θόρυβος εδώ πάνω και αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι ο χρωματικός θόρυβος, βλέπετε. Αυτό λοιπόν, αυτή η καταστροφή της φωτογραφίας με χρήση της, των πολλαπλών στοιχείων χρώματος πάνω στον γκρι πρακτικά ουρανό, έτσι. Και φυσικά παντού υπάρχει αυτό λοιπόν, αυτό το ξέρασμα του χρώματο, κοιτάξτε, πράσινο εδώ μέσα παντού. Υπάρχει γενικότερα ένα θέμα το οποίο βεβαίως βεβαίω αν είχα τραβήξει με JPEG θα έπρεπε να φτάσω μέχρι εδώ, έτσι. Καθώ δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίω θα μπορούσα να κάνω διάφορε ρυθμίσει μέσα από το πανελάκι και πάλι στο camera raw πηγαίνοντα στο detail. Βασικά θα μπορούσα να ανεβάσω λίγο το sharpening αν ήθελα, αλλά σίγουρα θα μπορούσα να κατεβάσω, να αυξήσω δηλαδή το noise reduction και να κατεβάσω το θόρυβο. Το ανεβάζουμε λίγο πιο πάνω. Βλέπετε λοιπόν πως έχει ήδη πάρει μια καλύτερη κατάσταση, έχει μαλακώσει λίγο το όλο θέμα. Βεβαίως όταν χαμηλώσουμε το θόρυβο και αφήσουμε μόνο το χρωματικό ξέρασμα εδώ πάνω, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Οπότε... Εντάξει, θα μπορούσα να παραμείνω έτσι, θα μπορούσα να κάνω και άλλε ρυθμίσει, αλλά νομίζω το Chromatic Aberration εντάξει, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα βλέπετε τα συγκεκριμένα ουσιαστικά συγκεντρώνονται μέσα στο φανάρι και φυσικά το Purple The Fringe θα μπορέσει να μας μαλακώσει, βλέπετε τα στοιχεία μας. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα στο κάμερα. Φυσικά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, έτσι. Καταρχάς εδώ πέρα έχουμε πράσινο, και Mob δεν υπάρχει λοιπόν μπλε. The fringe θα μπορούσα βεβαίω να βρούμε μια άλλη απόκρωση από εδώ. Βλέπετε και να μπορέσουμε να σώσουμε λίγο την ημέρα μα. Αλλά σίγουρα α, θα έπρεπε να δουλεύουμε πάρα πολύ ώρα. Και στο τέλο δεν θα πέραμε κάτι φοβερό και τρομερό. Νομίζω ότι καταφέραμε κάτι. Αλλά σίγουρα κάναμε και τη φωτογραφία μα λίγο πιο flat. Οπότε, κάνουμε κλικ στο OK. Και βεβαίω η φωτογραφία μα είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι, σε σύγκριση με πριν. Οπότε ακόμα και το JPEG μπορεί να σώσει καταστάσει. Βεβαίω όμω τα πράγματα όπω θα δείτε είναι κατά πολύ ανώτερα όταν χρησιμοποιήσουμε το RAW αρχείο. Πηγαίνω λοιπόν γρήγορα στον Finder και θα φέρουμε μέσα το RAW, το οποίο και πάλι είναι ακριβώ το ίδιο. Είναι φυσικά ανεπεξέργαστο, είναι καθαρό, είναι λοιπόν καθόλου συμπιεσμένο, είναι το καλύτερο αρχείο. Φυσικά, το συγκεκριμένο αρχείο σε σύγκριση με το JPEG για να τα λέμε και αυτά. Έχει τεράστια διαφορά έτσι. Το συγκεκριμένο είναι 10 MB και αυτό βεβαίω είναι 39 MB, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και φυσικά, το συγκεκριμένο είναι τόσο χαμηλό γιατί έχουμε μαύρη πληροφορία. Αν είχαμε λοιπόν πιο πολύ χρώμα μέσα και φω και τα σχετικά. Θα φτάνει περίπου τα 80 MB. Βεβαίω, στο μαύρο χρώμα δεν υπάρχει πληροφορία. Πάρα πολύ, οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο light. Πηγαίνουμε λοιπόν, να ανοίγουμε. Βεβαίω, όμω, να πούμε ότι το μέγεθο δεν παίζει ρόλο όταν σώζουμε καταστάσει όπω αυτέ που θα δούμε σε λίγο. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Photoshop να ανοίξουμε τη φωτογραφία μα. Βλέπετε πω αυτομάτω ανοίγει το camera Raw, όχι σαν φίλτρο, αλλά σαν αρχικό πρόγραμμα για να μπορέσει στη συνέχεια να μπει μέσα στο Photoshop το Raw μου αρχείο. Και βεβαίω βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο φωτεινά σε σύγκριση με το JPEG. Ενδεχομένω να είναι μισό stop πιο φωτεινά από ό,τι πριν από λίγο στην αρχή τη εισαγωγή λοιπόν του JPEG στο Camera Raw. Πηγαίνω λοιπόν, θα ανεβάσουμε το exposure. Κοιτάξτε, πριν από λίγο, αν θυμάστε, ανεβάσαμε 5 stop τη φωτεινότητα στο JPEG για να μπορέσουμε να φέρουμε μια φωτογραφία, θα λέγαμε, όσο πιο φωτεινή γίνεται. Τα πράγματα βέβαια εδώ είναι πολύ πιο απλά. Κάνουμε click and drag με το exposure και θα λέγαμε περίπου στα 2 με 3 stop έχουμε φτάσει τη φωτεινότητα που έφτανε το JPEG. Βεβαίω έχουμε μια καλύτερη βεβαίω απεικόνηση τη φωτογραφία μα χωρί θόρυβο πρακτικά χωρί Chromatic Aberration, το οποίο σίγουρα και Color Fringe, τα συγκεκριμένα λοιπόν δύο πρακτικά ξεράσματα του, τα, των χρωμάτων είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό στη φωτογραφία και σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι καταδικαστικό για την ποιότητά τη. Ανεβάζω κι άλλο αν θέλω. Και βλέπετε πως κάνω τη φωτογραφία μου να είναι η μέρα μεσημέρι. Η φωτογραφία μου λοιπόν, αν την είχα μετρήσει σωστά, δηλαδή αν δεν είχα κατεβάσει ε, αν δεν είχα μάλλον κάνει τις ρυθμίσεις μου έτσι ώστε να έχω πάρει μια πολύ σκοτεινή φωτογραφία θα ήταν περίπου έτσι. Αυτό ήταν περίπου το φως που έπαιρνα όταν έκανα τη λήψη και βεβαίως καμία σχέση με το νύχτα που είχα πριν από λίγο. Οπότε ανεβάζουμε στο συν 4 βλέπετε ότι έχω ακόμη ένα stop διαθέσιμο αν ήθελα λοιπόν να πάω τα πράγματα εντελώς φωτεινά βεβαίως Εκεί που ήμουν στο μαύρο εντελώ, τώρα πήγα στο τελείω φωτεινό, έτσι. Οπότε δεν θέλω τόσο πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Καμεράρο. Αλλά το ρώμο αρχείο νομίζω μέχρι το 4. Μπορεί στο 420 να είναι μια χαρά, τέλεια λοιπόν. Βλέπω φυσικά και το ιστόγραμμα. Πώ έχει απλωθεί γενικότερα ε, η πληροφορία μου προ το λευκό φυσικά, Γιατί έχουμε αρκετά χιόνια και βεβαίω γκρι ουρανό, Οπότε τα πράγματα είναι τέλεια. Μόνο και μόνο από το exposure, έτσι λοιπόν, φυσικά στη συνέχεια θα μπορούσα να πάω το contrast. Να το πειράξουμε λοιπόν και αυτό λιγάκι λίγο πιο contrast, ίσω γύρω στο συν 5. Συν 5 λοιπόν, τέλεια. Θα πάω στη συνέχεια στα highlights να πειράξω και αυτά. Βλέπετε πώ αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα πειράζω πρακτικά τον ουρανό και λίγο από τα, από τα χιόνια. Βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι ένα όπω είχαμε δει προχθέ βεβαίω στα φωτεινά στοιχεία. Δεν τα βλέπει λοιπόν το camera raw, τα στοιχεία του raw αρχείου μου σαν ένα λευκό. Τα βλέπει με διαβαθμίσει. Όχι ακριβώ λοιπόν όπω τα JPEG που τα παίρνει έτσι χήμα στο κύμα και τα επηρεάζει σαν να ήταν ένα. Υπάρχει λοιπόν διαφορά μεταξύ του χιονιού και του ουρανού και την καταλαβαίνει φυσικά ακόμα και σε τόσο δραματικά θέματα. Αν είχαν φωτογραφίσει σωστά, θα πέραμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Πηγαίνουμε στο 15. Σαν φυσικά θα κάνω τι σκιέ μου λίγο πιο σκούρε ενδεχομένω, γύρω στο. Α, βασικά, ίσω λίγο πιο πάνω, στο συν 5 και όχι στο μείον 5. Και βέβαια στα whites θα μου δώσουν και αυτά μια γενικότερη φωτεινότητα στη φωτογραφία μου. Νομίζω γύρω στο συν 20. Και φυσικά τα blacks θα μου κάνουν ένα μεγαλύτερο contrast στη φωτογραφία. Νομίζω στο μείον 5 θα είμαστε μια χαρά. Θα κάνουμε ένα zoom να δούμε αν υπάρχει θόρυβο. Σίγουρα θα υπάρχει γιατί έχουμε, κάνει, έχουμε ανεβάσει 4,5 σχεδόν stop την έκθεσή μα. Αλλά βέβαια έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι πριν. Βλέπετε, πρακτικά δεν υπάρχει fringe. Υπάρχει ίσω ελάχιστο, αλλά αυτό βέβαια συμβαίνει και λόγω του διπλού παραθύρου στην προκειμένη περίπτωση. Θα πάμε λοιπόν να χαμηλώσουμε το θόρυβο. Επαναλαμβάνω, αν φωτογράφησα με σωστέ ρυθμίσει φωτομέτρηση ακόμα και με 3200 ISO, θα έπαιρνα ελάχιστο θόρυβο. Ο θόρυβο τώρα που εμφανίζεται είναι γιατί ουσιαστικά ρίχνω τεράστιο φω πάνω στο αρχείο μου για να μπορέσω να το σώσω. Πηγαίνω και θα βρούμε μέσα εδώ βεβαίω το. Εδώ ακριβώ. Θα πάμε βασικά εδώ πρώτα απ' όλα, στο detail, όπου θα ανεβάσουμε το noise reduction. Βλέπετε πώ το ανεβάζουμε και πρακτικά εξαφανίζουμε τον θόρυβο. Έτσι, από εκεί και πέρα το detail θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Όσο λοιπόν το πειράζουμε τόσο πιο έντονο ή όχι θα είναι το αποτέλεσμά μας. Τέλεια. Νομίζω θα μπορούσε να πάει λίγο παραπάνω. Και βέβαια στο Luminance Detail λίγο παρακάτω για να μπορέσω να πάρω ένα πιο μαλακό αποτέλεσμα και φυσικά θα ανεβάσω και το Sharpening. Να πάρω πιο κοφτερά αποτελέσματα και νομίζω ότι είμαστε μπόμπα. Τέλεια. Θα πάμε στη συνέχεια να επιλέξουμε μέσα από το Fringe. Να ανεβάσουμε και λίγο το Fringe. Ελάχιστα. Και φυσικά να φέρουμε όχι πράσινο fringe αλλά μπλε. Να βγάλουμε και λίγο από αυτό και σίγουρα είμαστε ίσως λίγο παραπάνω από το μοβ και όχι από το μπλε. Τέλεια. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλές σε γενικές γραμμές. Οπότε κοιτάξτε πόσο πολύ φτιάξαμε τη φωτογραφία μας σε σχέση με πριν. Έτσι. Θα μπορούσα φυσικά να χρησιμοποιήσω και άλλα εργαλεία, αλλά δεν χρειάζεται. Νομίζω είμαστε μια χαρά για να μπορέσουμε να κάνουμε κλικ στο Open Image και να κάνουμε τι συγκρίσει. Βλέπετε βέβαια στο JPEG πόσο άθλιο φαίνεται αυτή τη στιγμή. Πόσο κακή ποιότητα σε σύγκριση βεβαίω με το RAW αρχείο το οποίο θα φορτώσει τώρα και θα το ρίξουμε το ένα πάνω στο άλλο για να κάνουμε τι συγκρίσει, τι τελικέ. Ανοίγει λοιπόν και boom. Βλέπετε πόσο καλύτερο είναι έτσι, καμία σχέση. Είχαμε λοιπόν, θα πάρουμε σε κάτι φωτογραφία αυτή, θα τη ρίξω μέσα στο ρο και θα πάμε εδώ να το γυρίσουμε αυτό στην αρχική κατάσταση για να κάνουμε τις συγκρίσεις του πριν, του ενδιάμεσου και του μετά. Έχουμε λοιπόν τη φωτογραφία μας, θα πατήσω το F για να μπορέσω να κρύψω διάφορα στοιχεία του Photoshop, βασικά θα τα κρατήσω μέχρι εδώ. Έχουμε λοιπόν τη φωτογραφία μας αυτή εδώ, βλέπετε, η οποία ήταν βεβαίως σκοτεινή εντελώς, έτσι. Στη συνέχεια με χρήση του JPEG καταφέραμε και την κάναμε έτσι, αρκετά πιο καλή και βεβαίω πιο διαχειρίσιμη σε σύγκριση με το μαύρο, αλλά σίγουρα είναι πολύ χαμηλή ποιότητα πλέον. Βλέπετε και πάλι έχουμε μη διατήρηση τη λεπτομέρεια πουθενά. Τα πράγματα είναι όλα θολά. Ουσιαστικά δεν έχουμε πρακτικά λεπτομέρειε γενικότερα. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ θόρυβο και φυσικά έχουμε πάρα πολύ fringe και χρωμάτικα aberration. Γενικότερα βλέπετε πώς ξερνά το χρώμα γενικότερα και το θέμα μου είναι για τα μπάζα. Φυσικά όλα αυτά με το JPEG. Γυρίζουμε λοιπόν τώρα. Θα πατήσω και πάλι το F για να γυρίσουμε στην κατάστασή μα εδώ. Κλείνω το συγκεκριμένο και βεβαίω τα πράγματα με χρήση του RAW είναι βεβαίω δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε διαδικασία σύγκριση βλέπετε, κατά πολύ μεγαλύτερη και ανώτερη ποιότητα. Στο JPEG, στο RAW, συγγνώμη, φυσικά υπάρχει θόρυβος, επαναλαμβάνω, δώσαμε 5 φορές, 4,5 φορές περισσότερο φως, οπότε τα πράγματα όπως και αν έχει θα βγάζαν θόρυβο, αλλά φυσικά το θέμα μας είναι η διατήρηση και το σώσιμο μιας φωτογραφίας η οποία ήταν για τα μπάζα πριν από λίγο. Οπότε, νομίζω ότι κάναμε φανταστική δουλειά με χρήση του RAW αρχείου, θα πατήσω και πάλι το F, θα κάνουμε και πάλι εδώ πέρα ακριβώς θα φτιάξω μια μάσκα για να δούμε λίγο Μισό-μισό τα πράγματα, οπότε ίσω να το κάνω τώρα το ακριβώ. Θα τραβήξω λοιπόν με το μαρκή. Τέλεια. Και θα φορτώσουμε μία μάσκα στο σημείο αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν το JPEG εδώ. Και φυσικά στη συνέχεια βλέπουμε το RO. Βλέπετε. Πραγματικά τεράστια διαφορά. Έτσι. Τεράστια διαφορά. Και φυσικά αυτό έγινε. Ε, με χρήση απλά του Camera Raw του σκοτεινού θαλάμου λοιπόν που έχει το Photoshop οπότε καταλαβαίνετε λίγο πολύ ότι με χρήση των Raw αρχείων είστε σε θέση να σώσετε ακόμα και τα πιο χαλασμένα σας θέματα οπότε δεν υπάρχει πλέον τρόμος να χάσετε, μήπως χάσετε κάτι το οποίο τραβήξατε κατά λάθο και βέβαια το κάνατε χωρίς για πάρα πολύ σκέψη, οπότε ακόμα και δράμα να έχουν γίνει τα πράγματα μπορούν να γίνουν πανεύκολα, σωτήρια με χρήση βεβαίως του ρο και στη συνέχεια βεβαίω του Camera Raw στο Adobe Photoshop. Από το www.teachme.gr και βεβαίω από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα το οποίο σίγουρα μα έδειξε για ακόμη μία φορά, μα απέδειξε ενδεχομένω πω το Camera Raw και βεβαίω το Raw αρχείο στη φωτογραφική μα μηχανή θα μπορέσει να μα σώσει από οποιαδήποτε κατάσταση. Να είστε καλά, φίλοι μου, θα τα πούμε φυσικά εμεί σύντομα.